centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κορεντσίτη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Διανύουμε ήδη την πέμπτη ώρα της εφαρμογής των μέτρων. Βλέπουμε την αστυνομία σε κομβικά σημεία, στο Δυσπηλιό, στο 4 και τα λοιπά, δεν ξέρω πού αλλού είναι. Ίσως και μέσα στην πόλη να κυκλοφορούν και να ελέγχουν τους πεζούς, όσους καίνονται πεζοί στον δρόμο. Τι μηνύματα παίρνετε εσείς, πώς κυλάει αυτές τις πρώτες ώρες η εφαρμογή των νέων μέτρων, των πρωτόγνωρων μέτρων? Ομαλή είναι η κατάσταση, όντως πρωτόγνωρα μέτρα, όπως και πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούμε όλες τις τελευταίες ημέρες, και ευχόμαστε και ελπίζουμε να τελειώσουν σύντομα. Η δική μου η άποψη είναι ότι αν τηρήσουμε λοιπόν πίστα όλες αυτές τις οδηγίες και ειδικά την τελευταία εξαγγελία που θέλουμε δεν θέλουμε θα την τηρήσουμε, εκτιμώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε καλύτερες μέρες. Παρ' όλα αυτά όμως αυτές τις μέρες που ζούμε, αυτές τις ώρες δηλαδή, τις δύσκολες στιγμές, όπως θα πρέπει να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας στο έπακρο, να γίνουν μόνο τα αναγκαία. Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι στο σπίτι. Μόνο τα αναγκαία, γιατί προσέξτε τι γίνεται. Καλά το λέει ο Δήμαρχος, γιατί λένε τώρα με το χαρτάκι θα γράψω ότι πάω όπου να είναι. Δεν μπορείς να γράψεις όπου να είναι και στο χαρτάκι. Στο χαρτάκι πρέπει να γράψεις συγκεκριμένα πράγματα για αυτά που επιτρέπονται να πας. Να τα επαναλάβουμε μια φορά ακόμη. Γιατί έχει αξία. Δεν μπορείς να γράψεις το χαρτάκι. Μπορείς να γράψεις χειρόγραφο χαρτάκι, αλλά δεν μπορείς να γράψεις οτιδήποτε στο χαρτάκι. Στο χαρτάκι λοιπόν χειρόγραφο, αν δεν το έχεις με την τεχνολογία, μην ασχολείσαι. Αυτοί που το έχουν με την τεχνολογία θα τη βρουν την άκρη. Ούτε και εμείς ασχολούμαστε με αυτούς που το ξέρουν. Εμείς που δεν ξέρουμε λοιπόν την τεχνολογία, στο χαρτάκι θα γράφουμε το όνομά μας και την ώρα που θα μετακινηθούμε είτε προς την εργασία μας, είτε προς το γιατρό ή φαρμακείο μας, είτε για κατάστημα τροφίμων, για σούπερ και τα λοιπά, είτε σε τράπεζα, είτε σε ανθρώπους δικούς μας που έχουν βοήθεια, κάποιους ασθενείς και τα λοιπά. Αν πάμε σε καμιά κηδεία, σε κανένα γάμο και σε καμιά βάφτιση, σε άλλο μαγαζί τροφίμων επίσης, ή αν πάμε για σωματική άσκηση, για τζόκινγκ, τρέξιμο και τα λοιπά, ή να βγάλουμε βόλτα το κατοικίδιό μας. Μόνο για αυτά επιτρέπεται να γράψετε στο χάρτη. Για τίποτα άλλο. Τα είπατε όλα, κύριε Ματσούλη. Δυστυχώς πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά όλα τα μέτρα, αυτές τις μετακινήσεις, να τις περιορίσουμε όπως είπαμε στο έπακρο. Και θεωρώ ότι θα πάνε όλα καλά. Επειδή στην εισαγωγή σας κάνατε λόγο και για τη λαϊκή, για τη λαϊκή αγορά που γίνεται σήμερα, με ένα άλλο καθεστώς, με κάποια πιο αυστηρά μέτρα. Όντως υπήρχαν σκέψεις εχθές το μεσημέρι να μην πραγματοποιηθεί η λαϊκή, όπως και όλες οι επόμενες μέχρι την επόμενη Δευτέρα και σε περιφερειακό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη για να γίνει κάτι τέτοιο, επειδή δεν υπάρχει κεντρική εντολή ή απόφαση. Χρειάζεται σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών, όπως βέβαια και του Συλλόγου των Παραγωγών των Λαϊκών Αγορών. Αποφασίσαμε ότι θα γίνει τήρηση των μέτρων, αυτών των μέτρων που εξήγηλε η κυβέρνηση. Όπως και έγινε, οι πληροφορίες μου είναι ότι η ενημέρωση που έχω από την αρμόδια αντιδήμαρχο ότι γίνεται η λαϊκή με όλα πέντε τα μέτρα διαφορά η πάγκη είναι έτσι. Υπάρχει λοιπόν αυστηροποίηση, υπάρχει τήρηση αυτών των μέτρων. Βέβαια, κόσμος δεν ξέρω αν υπάρχει σήμερα στη λαϊκή. Υπήρξε και η εξαγγελία του Πρωθυπουργού χθες απόγευμα για την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Οπότε και ο κόσμος είναι ελάχιστος, αλλά βέβαια και τα μέτρα αυτά που ήταν να πάρουμε έτσι και αλλιώς θα μετά την εξαγγελία αυτή θα πραγματοποιούνται. Τώρα, επειδή έγινε πολύ λόγος και για το ψάρεμα, αυτό είναι ένα παράδειγμα που σας είπα νωρίτερα. Δεν μπορείτε να γράψετε στο χαρτί ότι πάω για ψάρεμα. Αν γράψετε στο χαρτί ότι πάω για ψάρεμα, θα φάτε 150 ευρώ πρόστιμο. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό λίγο. Είχαμε και την απαγόρευση του ψαρέματος από την αντιπεριφέρεια, αλλά τελικά ήρθαν τα επόμενα μέτρα της απαγόρευσης κυκλοφορίας και του περιορισμού των μετακινήσεων. Οπότε θα λέγαμε ότι αχρηστεύτηκε η περίπτωση του ψαρέματος και της απαγόρευσης, γιατί το καλύπτει ο άλλος νόμος τώρα. Έχουμε και τον καιρό, ο οποίος είναι σε αυτήν την κατάσταση μετεωρολογικά αυτή τη στιγμή, οπότε περιορίζει έτσι κι αλλιώς και τη μετακίνηση. Και δεν θα μπορούσαμε και να πρέπει όμως να μένουμε σε τέτοια, δηλαδή δεν θα πρέπει η τήρηση των μέτρων να γίνεται λόγω
μετεωρολογικών προβλέψεων ή οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να γίνεται, γιατί πρέπει πλέον να είναι συνείδηση. Αυτό είναι η κουβέντα. Αυτό είναι η κουβέντα, Δημάρχε. Δηλαδή, όσοι νόμοι και να βγουν, παιδιά, όσα χαρτάκια και να βγάλετε, αν δεν καταλάβουμε όλοι, επαναλαμβάνω, ότι το μόνο όπλο, δεν έχουμε άλλο, το μόνο όπλο που έχουμε απέναντι σε αυτό που μας ήρθε είναι το σπίτι, τότε δεν θα βγει ποτέ συμπέρασμα. Όσοι νόμοι και να βγουν, όσες απαγορεύσεις και να βγουν. Τέλος. Να πούμε κάποια πράγματα, κύριε Νατσούλη, γιατί οι ώρες είναι δύσκολες, είναι σοβαρά τα πράγματα και οι προηγούμενες μέρες και ώρες, αλλά βέβαια και αυτές που θα ακολουθήσουν, που πιστεύω ότι θα είναι πιο δύσκολες οι μέρες αυτές που θα ακολουθήσουν. Yeah. Τα δύσκολα τα έχουμε μπροστά μας. Πιστεύω ότι ό,τι ήταν να γίνει έγινε από πλευράς δηλαδή μέτρων. Το θέμα είναι αυτό, η συνείδησή μας, να τηρήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί. Παραμένουμε λοιπόν στο σπίτι και περιμένουμε τις καταστάσεις. Και μάλιστα είμαστε σε μια περιοχή που δεν είναι από τις αθώες περιοχές, είναι από τις κυρίαρχες της χώρας. Να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, παιδιά. Δεν είμαστε Γρεβένα που δεν έχουν ένα κρούσμα, ούτε ένα κρούσμα τα Γρεβένα, ούτε ένα κρούσμα η Φλόρινα. Είμαστε σε μια βόμβα εδώ. Επειδή επικοινωνήσαμε και τις προηγούμενες μέρες και λέγαμε ότι η κατάσταση δεν είναι καλή και στην περιοχή μας, λόγω πολλών κρουσμάτων, λόγω των θανάτων, των απολειών ζώων που είχαμε. Συμπολιτών μας τις τελευταίες ημέρες. Η κατάσταση στο νοσοκομείο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η μονάδα εντατικής θεραπείας ήδη έχει φτάσει κοντά στα 10 άτομα. Κοντά στα 10 άτομα αυτή τη στιγμή. Διασωληνωμένοι δικοί μας Καστοριανοί έφυγαν σε νοσοκομεία Θεσσαλονίκης. Άρα επανέρχομαι στο ότι αν δεν το κάνουμε συνείδηση, αν δεν συμμορφωθούμε, δυστυχώς θα ζήσουμε ακόμη πιο δυσάρεστες καταστάσεις. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε αυτές τις δύσκολες ώρες, το πόσο σημαντικό είναι και μιλάμε, είπαμε, για την ανθρώπινη ζωή, μιλάμε για την υγεία όλων μας. Και μέχρι τώρα 24 τα κρούσματα επισήμως στο νομό μας, έτσι, 24. Σε λίγο έχω την αίσθηση, κύριο Κορεντσίδη, ότι μάλλον θα χάσουμε το μέτρημα. Δηλαδή μέχρι τώρα λέγαμε άλλα δύο, προσθέταμε κτλ. Έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά δεν θα έχει και νόημα να μετράμε πια. Θα χάσουμε το μέτρημα πραγματικά. Σε αυτές λοιπόν τις άρρηκτες καταστάσεις, έτσι, προσοχή, υπευθυνότητα, σοβαρότητα, συνείδηση, ατομική ευθύνη. Όλα αυτά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Όλα τα άλλα περιφεύγουν. Λοιπόν, άρα μέχρι στιγμής φαίνεται ότι οι Καστοριανοί συμμορφώνονται με τα νέα μέτρα και μάλιστα μας είπαν ότι όπου και δεν είχαν ένα χαρτάκι, οι αστυνόμοι τους συμβούλευσαν ότι την επόμενη φορά ή για το υπόλοιπο της μέρας και από αύριο να έχουν οπωσδήποτε. Φαίνεται ότι είναι και λίγο διερευνητική η σημερινή μέρα και ενημερωτική. Φαντάζομαι ότι από αύριο θα είναι όλοι συμμορφωμένοι και πλήρως, θα λέγαμε, τακτοποιημένοι με τα χαρτιά τους, είτε χειρόγραφα όλα, είτε από το τυποποιημένα. Τις επόμενες μέρες, δηλαδή, είναι θέμα χρόνου για να προσαρμοστεί ο κόσμος και στη συμπλήρωση των βεβαιώσεων, αλλά και σε αυτές τις καταστάσεις. Να πούμε λίγο ότι οι υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν κανονικά, με προσωπικό ασφαλείας, αλλά βέβαια η υπηρεσία, η Αντιδημαρχία Καθαριότητας Καθημερινότητας είναι κανονικά στους δρόμους, συνεχίζει τις απολυμάνσεις, συνεχίζει τους καθαρισμούς. Έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι κάνουμε μια ιδιαίτερη έκκληση στον κόσμο σε ό,τι έχει να κάνει με τα απορρίμματα, να είναι λίγο πιο ελαστικός, διότι η υπηρεσία καθαριότητας λειτουργεί και αυτή με προσωπικό ασφαλείας. Δεν είναι μόνο το προσωπικό ασφαλείας. Υπάρχει και το άλλο που έχει γίνει με τις άδειες ειδικού σκοπού. Έφυγαν πολλά άτομα από την καθαριότητα. Που έκανα χρήση. Και θέλω να σας ρωτήσω πάνω κάτι σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω. Λήγουν οι άδειες αυτές. Τα σχολεία εντωμεταξύ από την άλλη πήραν και άλλη παράταση για κλείσιμο άλλες 15 μέρες. Τι θα γίνει με τις άδειες ειδικού σκοπού? Οι εργαζόμενοι θα ξαναγυρίσουν στην υπηρεσία τους? Να βγαίνουν οδηγίες και από την Κεντρική Ένωση Δήμων, που μεταφέρει βέβαια τις οδηγίες από το Υπουργείο. Γίνονται ερωτήματα και δίνονται απαντήσεις σε καθημερινή βάση, οπότε και αυτό το θέμα πιστεύω ότι σύντομα θα λυθεί. Δηλαδή θα υπάρχει νέα παράταση σε αυτές τις άδειες, αλλά είναι κάτι που θα δοθεί κεντρικά. Με την ευκαιρία λοιπόν που μιλάμε και για την υπηρεσία καθαριότητας, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω γενικά όλο το προσωπικό του Δήμου, όλες τις υπηρεσίες του Δήμου που εργάζονται αψηφώντας την υγεία, την προσωπική τους ασφάλεια, και είναι στους δρόμους για να υπάρχει μια εύρυθμη στον Δήμο μας. Οι υπόλοιπες αντιδημαρχίες, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέρημνας,
γενικά στο καθήκον με την δομή βοήθεια που έχει ενισχυθεί και με προσωπικό υπαλληλικό και από άλλες δομές οι οποίες έχουν κλείσει εκ του νόμου. Ναι. Οπότε συνεχίζει και από εκεί η στήριξη και η υποστήριξη σε ευπαθείς ομάδες. Στο τηλέφωνο του Δήμου υπάρχει ένα κέντρο, ένα τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης για τυχόν συμπολίτες μας που θα διαπιστώσουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα τηλέφωνα, τα έχουμε δώσει στην δημοσιότητα. Μέχρι τις 9 το βράδυ λειτουργούν κανονικά, υπάρχουν άτομα και νοσηλευτές και ψυχολόγοι οι οποίοι μπορούν να παρέχουν κάθε βοήθεια. Πιστεύω ότι με την βοήθεια όλων θα πάμε καλά. Κύριε Κορεντζίδη, σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.